Αν νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι, δεν έχετε καλή ψυχολογία, έχετε μειωμένη λίμπιντο, ξηρή επιδερμίδα και έφθρα στα νύχια, καλό θα ήταν να ελέγξετε τη λειτουργία του θυροειδούς αδένα. Ο θυροειδής αδένας ευθύνεται για την παραγωγή ειδικών ορμονών, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και χωρίς αυτές η άμυνα του οργανισμού είναι ευάλωτη σε διάφορες υιογενείς παθήσεις. Δυστυχώς, η κακή διατροφή και ο γενικός τρόπος ζωής μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία του θυροειδούς αδένα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πολλών παθήσεων. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την υγεία του θυροειδή αδένα είναι ότι οι ορμόνες που παράγει δεν πρέπει να είναι ούτε σε έλλειψη, αλλά ούτε σε πλεώνασμα. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία. Διαφορετικά θα υπάρχουν ανεπιθύμητες διαταραχές. Σε αυτό το βίντεο έχω συλλέξει τις καλύτερες τροφές για το θυροειδή αδένα, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να διατηρείτε σε υγιή κατάσταση αυτό το πολύ σημαντικό όργανο. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Αυτά που θα μάθετε θα είναι πολύ χρήσιμα και θα σας βοηθήσουν να κρατάτε την υγεία σας σε πολύ καλό επίπεδο. Οπότε καθίστε αναπαυτικά και ξεκινάμε. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Η πρώτη τροφή που συμβάλλει θετικά στη λειτουργία του θυροειδούς αδένα είναι τα καρύδια Βραζιλίας. Τα καρύδια Βραζιλίας, εκτός το ότι περιέχουν τα καλά λιπαρά, περιέχουν και το σελήνιο, το οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο για την υγεία του θυροειδούς και γενικά όλου του οργανισμού. Φανταστείτε ότι μόλις 5 καρύδια Βραζιλίας την ημέρα παρέχουν στο σώμα τη συνιστόμενη ημερήσια ποσότητα σεληνίου. Το σελήνιο είναι ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό το οποίο είναι απαραίτητο για τη μετατροπή της ορμόνης TAF4 σε TAF3. Ο λόγος που τα καρύδια Βραζιλίας περιέχουν μεγάλη ποσότητα σε σελήνιο είναι επειδή μεγαλώνουν σε περιοχή με αρκετό σελήνιο στο υπέδαφος. Από μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η έλλειψη σεληνίου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πολλών ασθενειών του θυροειδούς, όπως η αυτοάνωση θυροειδίτιδα Χασιμότο, ο υποθυροειδισμός και η βροχοκύλη. Το σελήνιο έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια την προσοχή των ειδικών υγείας, λόγω των αντιοξειδωτικών του ιδιωτήτων, οι οποίες προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες. Γι' αυτό, αν έχετε τη δυνατότητα, καλό θα ήταν να προσθέσετε στη διατροφή σας μερικά καρύδια Βραζιλίας. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία του θυροειδούς. Το ξέρατε ότι τα στρίδια είναι πλούσια πηγή ψευδαργύρου? Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το ψευδάργυρο ως μέταλλο το οποίο δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Και αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, ο ψευδάργυρος διαδραματίζει άκρο σημαντικό ρόλο και στη λειτουργία του θυροειδούς. Χωρίς την παρουσία ψευδαργύρου, ο θυροειδής αδένας δεν μπορεί να μετατρέψει την ανενεργό ορμόνη TAF4 στην ενεργό ορμόνη TAF3. Σχετικά με το ψευδάργυρο, αυτό που είναι εξίσου πολύ σημαντικό και πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, με αποτέλεσμα να λαμβάνει μεγάλες ποσότητες ψευδαργύρου, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ψευδαργύρου και χαλκού. Αν λαμβάνετε το ψευδάργυρο χωρίς να φροντίζετε να υπάρχει αυτή η ισορροπία, τότε πολύ απλά θα εξαντλούνται τα αποθέματα του χαλκού στον οργανισμό σας. Ο χαλκός είναι ένα σημαντικό μέταλλο για τον οργανισμό, το οποίο συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ είναι απαραίτητος και για τα οστά. Επιπλέον τα στρίδια είναι πολύ καλή πηγή της βιταμίνης D, η οποία όπως γνωρίζουμε είναι ζωτική σημασία για τη λειτουργία του θυροειδούς και την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα φύκια είναι πλούσια σε ιόδιο, ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την παραγωγή των θυροειδικών ορμονών. Και συγκεκριμένα το ιόδιο είναι ένα πολύ σημαντικό ιχνοστοιχείο για το θυροειδή αδένα, καθώς χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των θυροειδικών ορμονών TAF4 και TAF3. Η χρόνια έλλειψη του ιωδίου μπορεί να οδηγήσει σε υποθυροειδισμό. Από την άλλη όμως, τα άτομα με αυτοάνωσα προβλήματα του θυροειδούς, αντιθέτως, συστήνεται η αποφυγή λήψης υπερβολικής ποσότητας ιωδίου, δηλαδή πολύ περισσότερη από αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός. Όταν υπάρχει έλλειψη ιωδίου στον οργανισμό, ο θυροειδής αδυνατεί να παράγει επαρκή ποσότητα ορμονών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για την ανάπτυξη παθήσεων. Αν δεν έχετε σημαντικές ελλείψεις του ιωδίου, μπορείτε να προσθέσετε στην καθημερινή σας διατροφή τα φύκια, τα οποία είναι πλούσια σε ιώδιο. Άλλη μία απλή λύση για να λαμβάνετε το ιώδιο είναι μέσω του επιτραπέζιου αλατιού, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ιώδιο. Σε αυτή την περίπτωση φροντίστε να μην υπερβαίνετε την ημερήσια κατανάλωση του νατρίου. Αυτό που έχω αναφέρει σε ξεχωριστό βίντεο σχετικά με το αλάτι είναι ότι είναι πολύ σημαντική η ισορροπία νατρίου και καλίου στον οργανισμό.
Δυστυχώς, η σύγχρονη διατροφή περιέχει πολύ μεγάλες ποσότητες νατρίου, ενώ το κάλιο που λαμβάνουμε από τη διατροφή είναι αρκετά ελάχιστο. Αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη, εφόσον θέλετε να διατηρήσετε την υγεία σας σε πολύ καλή κατάσταση. Το έξτρα παρθένο λάδι καρύδας είναι ένα από τα καλύτερα έλαια που βοηθούν στη λειτουργία του θυροειδούς. Το λάδι καρύδας αποτελείται κυρίως από λιπαρά οξέα μέσης αλυσίδας. Τα λιπαρά οξέα στο έλαιο καρύδας είναι γνωστά ως MCTs. Το πλεονέκτημα με αυτά τα λιπαρά οξέα είναι ότι απορροφώνται άμεσα από τον οργανισμό. Ισχωρούν άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος και στο λεπτό έντερο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν άμεση ενέργεια. Εάν η δραστηριότητα του θυροειδία δένα σας είναι χαμηλή, δηλαδή έχετε υποθυροειδισμό, το καλύτερο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να προσθέσετε στη διατροφή σας το λάδι καρύδας. Η μειωμένη λειτουργικότητα του θυροειδούς αδένα πολλές φορές συνοδεύεται γενικά με χαμηλή θερμοκρασία του σώματος και κρύα άκρα, δηλαδή χέρια ή πόδια. Το λάδι καρύδας επιδρά θετικά στη μεταβολική υγεία και στη βασική θερμοκρασία του σώματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενέργεια του σώματός μας. Επιπλέον, το λάδι καρύδας περιέχει το λαυρικό οξύ. Το λαυρικό οξύ είναι ένα απαραίτητο λιπαρό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται από το σώμα για να χτίσει και να διατηρήσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτά που αναφέραμε παραπάνω είναι σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν θετικά στο θυροειδή αδένα. Μπορείτε να καταναλώνετε μισό κουταλάκι του γλυκού λάδι καρύδας μαζί με το γεύμα σας. Η επόμενη τροφή για την καλή λειτουργία του θυροειδούς αδένα είναι τα αυγά. Πραγματικά τα αυγά αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, η οποία είναι το δομικό υλικό για τη στήριξη του θυροειδούς. Επιπλέον τα αυγά περιέχουν ιόδιο και σελήνιο. Είναι τα συστατικά που βοηθούν στη ρύθμιση των θυροειδικών ορμονών. Χωρίς καμία υπερβολή, τα αυγά αξίζουν τον τίτλο «Η καλύτερη τροφή», ειδικά όταν πρόκειται για την εξισορρόπηση των ορμονών μέσω της διατροφής. Η πρωτεΐνη του αυγού απορροφάται από τον οργανισμό μας το 98%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο οργανισμός της πρωτεΐνης τις διασπά σε αμινοξέα, τα οποία είναι εξαιρετικό δομικό υλικό για τα νέα κύτταρα του θυροειδούς αδένα και φυσικά όλου του οργανισμού. Επιπλέον η πρωτεΐνη συμμετέχει ενεργά στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και είναι απαραίτητη για την παραγωγή ενζήμων και ορμονών, οι οποίες καθορίζουν τις ζωτικές λειτουργίες του σώματός μας. Αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος να έχετε τα αυγά στη διατροφή σας, επειδή περιέχουν πρωτεΐνη, η οποία είναι απαραίτητη για τον οργανισμό μας. Σχετικά με τα αυγά θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα να δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μας. Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε 3 αυγά κάθε μέρα. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Τα λιπαρά ψάρια όπως οι σαρδέλες και ο σολομός προσφέρουν διπλό όφελο στον οργανισμό μας. Πρώτον, είναι πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης. Και όπως αναφέραμε και παραπάνω, η πρωτεΐνη είναι το δομικό υλικό για τη στήριξη του θυροειδούς. Και δεύτερον, αυτά τα ψάρια περιέχουν ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι τα ωμέγα 3 βοηθούν και βελτιώνουν το λιπηδικό προφίλ, δηλαδή μειώνουν την ανάπτυξη αθρωματικής πλάκας, με αποτέλεσμα την πρόληψη καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε τον εξίσου σημαντικό λόγο των ωμέγα 3 στην καταπολέμηση της φλεγμονής, η οποία εκδηλώνεται κατά την εμφάνιση διαταραγμένης λειτουργίας του θυροειδούς αδένα. Να θυμάστε ότι αν δεν λαμβάνουμε επαρκή ποσότητα ωμέγα 3, τότε αυτόματα μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις φλεγμονές. Σε αυτή την περίπτωση, η κατανάλωση θαλασσινών 2 με 3 φορές την εβδομάδα θα εξασφαλίσει στον οργανισμό τα ωμέγα 3. Τα βατόμουρα είναι γνωστά για την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C, ενώ ταυτόχρονα κατέχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν τα βατόμουρα καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες πολλές φορές είναι η αιτία πολλών διαταραχών στον οργανισμό. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα των ελευθέρων ριζών είναι συνήθως υψηλά στα άτομα με δυσλειτουργίες στο θυροειδή αδένα. Γι' αυτό, αν υπάρχει δυνατότητα να έχετε στη διατροφή σας τα βατόμουρα, αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία του θυροειδούς. Θα ήθελα, φίλοι μου, να γράψετε στα σχόλια αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το θυροειδή αδένα και πώς το αντιμετωπίζετε. Έχετε στη διατροφή σας τις τροφές που αναφέραμε παραπάνω? Αυτό πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο κανάλι μας υπάρχει ένα πολύ σημαντικό βίντεο, το οποίο θα συμπληρώσει όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω. Θα ήθελα να σας προτείνω οπωσδήποτε να το δείτε ώστε να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την υγεία του θυροειδούς αδένα. Στο βίντεο εξηγώ πράγματα τα οποία καταστρέφουν τη λειτουργία του θυροειδούς αδένα.
τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί «Μου άρεσε» και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς!